Ο Υφυπουργό Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Τσακλόγλου, κατά τη διάρκεια τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί τη Κυριακής 6 Ιουνίου, τόνισε ότι καμία μείωση δεν θα υπάρξει στο επικουρικό για τους υφιστάμενους συνταξιούχους, ενώ αποκάλυψε τι σκέφτονται στην κυβέρνηση για τι επενδύσει που σκέφτεται η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάπτυξη υπόσχονταν την κυβέρνηση, αλλά τώρα και δειλά-δειλά μετά την εξάντληση του κόσμου από τα συνεχή lockdown, αρχίζουν να εμφανίζουν το πραγματικό του σχεδιασμό για το πώ την εννοούν. Απλά παίρνοντα τα λεφτά των επικουρικών και επενδύοντά τα. Πού θα τα επενδύσουν, μόνο αυτοί ξέρουν, ή μήπω νομίζουν ότι έχουν κανένα από τα αραβικά ταμεία που στο λόγω υδρογονανθράκων και θα αγοράζουν εταιρείε και υποδομέ. Μερικοί μάλλον περιμένουν πολλά από αυτή την κυβέρνηση και το ρίσκο που κάνει λόγο Υφυπουργό Εργασία, ρίσκο για ποιον, για του συνταξιούχου, μπράβο του, θα είναι ολόκληρο για το λαό και πάλι.